Χριστό αδελφοί, το σημερινό θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε είναι η ομιλία και τα σχόλια του δημοσίου διαλόγου χριστιανισμού και Ισλάμ από τη χριστιανική πλευρά. Η σωτηρία κατά το Ισλάμ και τον χριστιανισμό. Μία σύγκριση του Θεόδωρου Γιώτα Ριγινιώτη. Στις 16 Ιανουαρίου του 2010, συμπτωματικά, παραμονή της εορτής του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου, διοργανώθηκε από Μουσουλμανικό Σύλλογο των Αθηνών ένας θεολογικός δημόσιος διάλογος με θέμα «Η σωτηρία κατά το Ισλάμ και το χριστιανισμό. Μία σύγκριση». Στο διάλογο ήταν προσκεκλημένος ο γράφων, ο οποίος πρότεινε και το θέμα. Ενώ από μουσουλμανικής πλευράς μίλησε ο διοργανωτής της εκδήλωσης, απολογητής του Ισλάμ, Αχμέτ Ερντίν. Στη συνέχεια οι δύο ομιλητές απέθυναν σειρά ερωτήσεων ο ένας προς τον άλλον και τέλος δέχτηκαν ερωτήσεις από το κοινό. Οι μουσουλμάνοι ακροατές ήταν σχεδόν όλοι αραβόφωνοι και οι ερωτήσεις προς εμένα γίνονταν μέσω διερμηνέως, τον οποίο ευχαριστώ. Η εκδήλωση καταγράφηκε από τους διοργανωτές και το οπτικό υλικό δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Εδώ δημοσιεύουμε και αναπτύσσουμε το κείμενο της χριστιανικής ομιλίας, καθώς και τα σχόλιά μου για την ισλαμική διδασκαλία περί σωτηρίας όπως την παρουσίασε ο μουσουλμάνος ομιλητής. Τα σχόλια αυτά δημοσιεύθηκαν αρχικά σε φόρουμ Ελλήνων Μουσουλμάνων. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος, την ομιλία, η οποία χωρίζεται σε 7 παραγράφους. Η ανάγκη σωτηρίας και ο σωτήρας, η πρώτη παράγραφος. Το πρώτο βήμα, το βάφτισμα. Το τρίτη παράγραφος, η αγάπη. Τέταρτη, τα τρία στάδια. Πέμπτη, η άρνηση του Θεού, επίγεια πρόγευση της κόλασης. Σίγμα τάφ, μεταθάνατον, η μέση κατάσταση. Και ζήτα η τελική ανάσταση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ομιλία, το πρώτο σκέλος. Αλφα λοιπόν η ομιλία. Εις το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δια των πρεσβειών της Θεοτόκου και όλων των Αγίων, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έγινε να βρίσκομαι εδώ. Το θέμα που πρότεινα είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είπε κάποτε ότι το καλό και το κακό δέντρο ξεχωρίζουν από τους καρπούς. Ματθαίος 12:33. Ο πιο σίγουρος τρόπος λοιπόν για να βρούμε την αληθινή θρησκεία, κατά τη γνώμη μου, είναι να δούμε τι είδους άνθρωπο διαμορφώνει. Και δεν εννοώ καλό ή κακό άνθρωπο, γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι που ερμηνεύουν την πίστη τους έτσι ώστε να γίνουν είτε καλοί είτε κακοί. Αλλά αν σώζει τον άνθρωπο από το θάνατο και τον μεταμορφώνει σε αυτό για το οποίο τον έχει προσκαλέσει ο Θεός, σε πλάσμα όμοιο με τον Θεό, δηλαδή Άγιο. Διευκρινίζω ότι μιλώντας για χριστιανισμό εννοώ τον αρχαίο χριστιανισμό των πρώτων χιλίων χρόνων και κατόπιν τον Ορθόδοξο που είναι η ιστορική συνέχεια του αρχαίου. Δεν αναφέρομαι σε καθολικούς, προτεστάντες και λοιπές αιρέσεις. Ομολογώ ότι προβληματίστηκα πολύ για το πώς θα αναπτύξω ολοκληρωμένα το θέμα μου μέσα σε μισή ώρα. Μπορώ, Θεού θέλοντος, να παρουσιάσω το θέμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Η παρουσίαση είναι σε 10 δευτερόλεπτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δια της Θεοτόκου και όλων των Αγίων, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Να η σωτηρία του ανθρώπου στον χριστιανισμό, την παρουσίασα. Ασφαλώς όμως χρειάζεται μια πιο επιστημονική παρουσίαση, δηλαδή πιο σύνθετη και χρονοβόρα. Κατά ανάγκη θα έχει κενά λόγω χρόνου. Μπορείτε μετά να με ρωτήσετε. Και ξεκινάμε. Α. Η ανάγκη σωτηρίας και ο σωτήρας. Ο Θεός είναι τριαδικός επειδή είναι αγάπη. Από αγάπη ο Πατέρας γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη ενώνει τα τρία πρόσωπα της θεότητος και τα κάνει ένα Θεό.
Από αγάπη ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Όχι για να τον δοξάζουν, αλλά για να λάβουν τη Θεία Χάρη, να ενωθούν με Αυτόν και να απολαμβάνουν την ένωση αυτήν στην αιωνιότητα. Ο ενωμένος με το Θεό δεν ενώνεται με τη Θεία Ουσία, αλλά με την άκτιστη Θεία Χάρη, την αγαθή ενέργεια του Θεού και γίνεται θεϊκό όν, δηλαδή Άγιος. Αυτό είναι που ονομάζουμε ομοίωση με το Θεό, όχι ισότητα με Αυτόν. Με το προπαθολικό αμάρτημα οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Θεό και ύψωσαν διαχωριστικό τείχος, όχι μόνο ανάμεσα σε άνθρωπο και Θεό, αλλά και μεταξύ τους, με τη φύση και με τον εαυτό τους. Το προπαθολικό αμάρτημα δεν είναι το φάγωμα ενός καρπού, όπως αλληγορικά λέγεται στη Βίβλο, αλλά η εγκατάλειψη του Θεού και η προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει Θεός από μόνος του. Προσπάθεια καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο Θεός δεν τιμώρησε τους πρωτόπλαστους. Το διαχωριστικό τείχος, η απώλεια του Παραδείσου, ήταν η συνέπεια της απομάκρυνσης από τον Θεό. Το κακό εισέβαλε μέσα τους και στην ανθρώπινη ιστορία. Γι' αυτό η ανθρωπότητα συνέχισε να ζει πίσω από αυτό το τείχος, παρόλο που δεν βαρυνόταν με ευθύνη για το προπαθολικό αμάρτημα. Ο Χριστός ήρθε για να ενώσει ξανά θεότητα και ανθρωπότητα, γκρεμίζοντας το τείχος. Ο ίδιος είναι και Θεός και άνθρωπος. Επομένως γίνεται η γέφυρα επανένωσης των δύο χωρισμένων μερών. Έτσι ο Θεός επιλέγει τον πιο ταιριαστό στην αγάπη του τρόπο για να θεραπεύσει την πάσχουσα ανθρώπινη φύση. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα. Είμαι διεμού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει θα ζήσει. Και κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» Τούτο φανερώνει ότι η αποστολή του στον κόσμο ήταν η αποκάλυψη του εαυτού του και η πρόσκληση προς τους ανθρώπους να ενωθούν με Αυτόν. «Ελάτε προς εμένα όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Λάβετε, φάγετε, τούτο εσύ το σώμα μου». Αυτή η ένωση συνεπάγεται ένωση με το Θεό. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Μείνετε μέσα μου και εγώ μέσα σας, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η ένωση αυτή του κάθε ανθρώπου με τον Χριστό θα αποφέρει και την ένωση αγάπης όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, όσων φυσικά τον θέλουν. Θα είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας που εκφράζει ο Ιησούς προς το Θεό Πατέρα του. Το βράδυ πριν σταυρωθεί για να είναι όλοι ένα, όπως και εμείς Πατέρα είμαστε ένα. Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε ένα. Είναι όσοι εν, καθώς και εμείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμεί. Είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν. Αγαπητοί ακροατές και εν Χριστώ αδερφοί, τελείωσε το πρώτο σκέλος της ομιλίας. Συνεχίζουμε σε λίγο με το δεύτερο σκέλος, το βάφτισμα.
Συνεχίζουμε την ανάγνωση, αγαπητοί ακροατές, με το θίγμα ταθμέρος, μεταθάνατον η μέση κατάσταση. Για τη μεταθάνατον κατάσταση ξέρουμε αρκετά από τη διδασκαλία του Χριστού, από τις πληροφορίες που έλαβαν διάφοροι Άγιοι εξαιτίας της αγάπης και ενότητός τους με το Θεό και με τις ψυχές των νεκρών, αλλά και από πληροφορίες που έδωσαν ψυχές νεκρών, εμφανιζόμενες σε όνειρα ή οράματα. Αυτά τα όνειρα και τα οράματα, για να αποφύγουμε την πλάνη, τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη και τα αξιολογούμε υπό το φως της διδασκαλίας του Χριστού και της εμπειρίας των Αγίων. Όπως πρέπει να πούμε ότι δεν έρχονται, όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πεθάνει, άγγελος μεταφέρει την ψυχή του στον πνευματικό κόσμο των ψυχών, αυτόν που ονομάζουμε συμβατικά ουρανό, έχοντας κρατήσει αυτή την ονομασία από την αρχαία χριστιανική παράδοση. Στον δρόμο προς τον ουρανό η ψυχή δέχεται επίθεση πονηρών πνευμάτων που προσπαθούν να την αρπάξουν, προβάλλοντας τις αμαρτίες της. Εάν η αγάπη της ξεπερνά τον εγωισμό της, ο άγγελος μπορεί να την υπερασπιστεί και να την οδηγήσει προς το Θεό. Αν όμως όχι, οι δαίμονες την αποσπούν και την οδηγούν στο δικό του σκοτεινό κόσμο. Ανάλογα, η ψυχή τοποθετείται στην λεγόμενη μέση κατάσταση των ψυχών, που διαρκεί από την ημέρα του σωματικού θανάτου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, κατά την οποία θα γίνει η Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Στη μέση κατάσταση, ο άνθρωπος βιώνει μια πρόγευση του Παραδείσου ή πρόγευση της κόλασης. Ο πλήρης Παράδεισος και η πλήρης κόλαση θα υπάρξουν μετά την Ανάσταση. Ο Χριστός και οι Άγιοι δεν δίνουν λεπτομέρειες για τη μέση κατάσταση. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν σε όνειρα ή οράματα τη μέση κατάσταση και αυτές τις μαρτυρίες πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι καμία από αυτές δεν είναι επίσημο κείμενο της Εκκλησίας. Οι πιο πολλές μαρτυρίες περιγράφουν την κόλαση ως ένα σκοτεινό τόπο όπου οι ψυχές βασανίζονται, με γήινα βασανιστήρια και τον Παράδεισο ως ένα γαλήνιο κήπο όπου οι ψυχές ζουν ειρηνικά με αγάπη και συντροφικότητα που ξεπερνάει τα γήινα μέτρα. Τις περιγραφές αυτές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ανθρωπομορφικά. Οι ψυχές δεν έχουν σώμα ώστε να υφίστανται βασανιστήρια, να καίγονται στη φωτιά ή να χρειάζονται φως για να βλέπουν. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αναφορές του Χριστού στη γέννα του πυρός, στο πυρ των αιώνιων, το σκότος των εξώτερων, το ακίνητο σκουλίκι κλπ. Που χρησιμοποιούσε όταν μιλούσε για την κόλαση, αλλά και στη λίμνη του πυρός, όπου κατά την Αποκάλυψη θα ρηχτούν στο τέλος ο διάβολος, ο Αντίχριστος και όσοι τους έχουν ακολουθήσει. Κατά τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, όπως οι Άγιοι Ισαάκ ο Σύρος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Γρηγόριος ο Σιναήτης, Γρηγόριος Παλαμάς και άλλοι, από κάθε εποχή το πυρ της κολάσεως είναι το ίδιο το φως του Θεού, που το αποστρέφεται με οδύνη ως πυρ εκείνος που το βλέπει μέσα από την παραμόρφωση του εγωισμού. Η αγάπη του Θεού κυριαρχεί και στην κόλαση, όπως στον Παράδεισο. Όμως η κόλαση είναι η κατάσταση εκείνων που δεν θέλουν αυτήν την αγάπη και που η σύνυπαρξή τους με τον Θεό τους προκαλεί οδύνη, όχι χαρά. Το σκότος είναι το περιεχόμενο της αιματωνής ψυχής, ενώ το ακίνητο σκουλίκι, λέει κάποιος Άγιος, είναι ο ίδιος ο Χριστός, που παρομοιάζει τον εαυτό του με σκουλίκι, επειδή είναι το πιο ευαίσθητο από όλα τα πλάσματα. Πεθαίνει και με το πιο απαλό άγγιγμα. Έτσι και ο Χριστός, ο Θεός, είναι το πιο ευαίσθητο από όλα τα όντα. Πονάει και με την παραμικρή αματωλή σκέψη που θα κάνει ένα από τα δημιουργήματά του. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή φαίνεται ότι δίκαιοι και άδικοι το ίδιο θα βρεθούν μέσα στο πυρ του Θεού. Παραδείγματος χάρη στον Ισαΐα, κεφάλαιο 33, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3 κλπ. Ο ποταμός του φωτός που ρέει από το θρόνο του Θεού και του Χριστού στην Αποκάλυψη είναι ο ίδιος με τον ποταμό του πυρός που λέει από τον ίδιο θρόνο, κατά τον Δανιήλ. Στο όρμα του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, 4ο αιώνα μετά Χριστόν,
που είναι γραμμένο στο Γεροντικό, ένα βιβλίο της Βυζαντινής εποχής που παραθέτει τις ιστορίες των Αγίων της Ερήμου, η ψυχή που βρισκόταν στην κόλαση πληροφορεί τον Άγιο ότι τα πάντα βρίσκονται μέσα στη φωτιά. Είπαμε τι είναι η φωτιά. Και εμείς είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Όμως όταν εσύ προσεύχεσαι για μας, βλέπουμε λίγο ο ένας τον άλλον, όση ώρα διαρκεί η προσευχή. Να λοιπόν η απομόνωση. Φυσική κατάληξη για τους ανθρώπους που αποστράφηκαν τον Θεό και τον πλησίον και ουσιαστικά απομόνωσαν τον εαυτό τους όταν ζούσαν στη γη. Αν όμως η κόλαση είναι η απόλυτη μοναξιά, είναι λογικό ότι ο παράδεισος είναι η απόλυτη σχέση μεταξύ των πλασμάτων, ανθρώπων, αγαθών αγγέλων και του Τριαδικού Θεού. Αυτό γίνεται φανερό από τη διαρκή παρουσία των Αγίων, αλλά και πολλών μικρών Αγίων, απλών ανθρώπων που σώθηκαν και πήγαν στον παράδεισο, που εμφανίζονται μετά το θάνατό τους στους ζωντανούς. Η ιστορία της χριστιανικής ζωής είναι μια διαρκής συνύπαρξη ζωντανών και κινηθέντων. Δεν υπάρχουν νεκροί. Οι Άγιοι μάλιστα με τη μεγάλη θανατολική δύναμη που λαμβάνουν από το Θεό μετά θάνατον εμφανίζονται ολοζώντανοι και θαυματουργούν όχι μόνο στους χριστιανούς σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις, αλλά και στους μουσουλμάνους, οι οποίοι τους πιστεύουν και μερικοί βρίσκουν και το θάρρος να γίνουν χριστιανοί, εννοώ ορθόδοξοι. Βλέπετε σχετικά άρθρα στο διαδίκτυο «Χριστιανικά θαύματα σε μουσουλμάνους και μουσουλμάνοι που αγίασαν ως χριστιανοί». Αγίασαν κατά κανόνα, επειδή οι άλλοι μουσουλμάνοι τους θανάτωσαν με επίσημες δίκες, ως εξωμώτες. Ο πρόσφατος Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ θανατώθηκε από Τσετσένους μουσουλμάνους το 1996, 23 Μαΐου, μετά από τρίμηνη αιχμαλωσία και βασανιστήρια για να ασφαλιστεί το Ισλάμ. Μετά τον σφαγιασμό του καταγράφονται πολλές εμφανίσεις του. Σε μια επίσημη προσευχή της Εκκλησίας λέγεται «Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη», υπάρχει μια σπουδαία περιγραφή της παραδείσιας χαράς. Ο άνθρωπος παρακαλεί τον Χριστό: «Αξίωσέ με να σταθώ από δεξιά σου». Η συμβολική θέση των σωζωμένων, όπου υπάρχει ο ασταμάτητος ήχος εκείνων που γιορτάζουν, η ανέκφραστη ευφροσύνη εκείνων που σε αγαπούν και η απέραντη ειδονή εκείνων που βλέπουν την ομορφιά του προσώπου σου, που ξεπερνά κάθε περιγραφή. Αυτή λοιπόν είναι η απόλαυση του παραδείσου. Για να μην νομιστεί ότι ο ήχος εκείνων που γιορτάζουν αναφέρεται σε τσιστετένια και ζεϊμπέκικα, διευκρινίζω ότι πρόκειται για την ασταμάτητη υμνολόγηση του Θεού που πραγματοποιείται από τους αγγέλους. Βλέπετε τρισάγιο ύμνο του Σεραφείμ, Ισαΐας κεφάλαιο 6, και από τους ανθρώπους στον παράδεισο, όπως φαίνεται από την Αποκάλυψη, αρχή κεφαλαίου 15 και άλλα. Το ίδιο όταν ο Χριστός παρομοιάζει τον παράδεισο με γαμήμιο γλέντι, μιλάει παραβολικά. Δεν αξιώνει κυριολεκτική ερμηνεία των παραβολών του, ούτε και ποτέ στο χριστιανισμό αυτές οι εικόνες εξελίφθησαν κυριολεκτικά. Στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, Λουκάς κεφάλαιο 16, ο παράδεισος είναι η αγκαλιά του Αβραάμ. Άλλη μια πνευματική περιγραφή της παραδείσιας απόλαυσης. Η περιγραφή του παραδείσου στο Ισλάμ ως τόπου με φαγοπότια και σεξουαλικές απολαύσεις, κατάλληλο κίνητρο για να προσιμητιστούν οι φυλές της ερήμου, δεν μπορεί να είναι αληθινή. Στα δικά μας μάτια φαίνεται όχι μόνο χονδροειδώς ηλιστική, αλλά και βλάσιμη για το μεγαλείο και την πνευματικότητα του Θεού. Για να μην πω ότι οι χριστιανοί ξέρουν ότι εκείνος που δελεάζει τους ανθρώπους με υποσχέσεις σεξουαλικών απολαύσεων δεν είναι ο Θεός, αλλά ο εχθρός. Αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε με το 6ο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε με το 7ο κεφάλαιο, το 7ο, η τελική ανάσταση. Και κλείνουμε, αγαπητοί Χριστό αδερφοί, με την 7η παράγραφο, η τελική ανάσταση, της ομιλίας και τα σχόλια του δημοσίου διαλόγου χριστιανισμού και Ισλάμ από τη χριστιανική πλευρά.
Η μέση κατάσταση θα τελειώσει με την ανάσταση όλων των ανθρώπων κατά την επιστροφή του Θεανθρώπου Χριστού στη γη, που την ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία, παρουσία του, ενώ η Αγία Γραφή την ονομάζει ημέρα του Κυρίου, ημέρα του Χριστού, εσχάτη ημέρα και λοιπά. Ο Χριστός ο ίδιος, σύμφωνα με τη διδασκαλία του, θα αναστήσει τους νεκρούς όλων των λαών, όλων των εποχών. Στην περίφημη παραμονή της τελικής κρίσης, όλα τα έθνη θα συναχθούν ενώπιον του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού, ο οποίος θα διαχωρίσει τα πρόβατα από τον ερήφων, με βάση τη συμπεριφορά καθενός απέναντι στον συνάνθρωπο. Η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με συμπεριφορά προς τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με τον κάθε άνθρωπο. Έτσι θα πει, αφού ταΐσατε, φωτίσατε, ντύσατε, φιλοξενήσατε και λοιπά έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Και αντίστοιχα, αφού δεν το κάνατε σε μένα δεν το κάνατε. Έτσι θα πάνε η μεν σε ζωή αιώνια και η δε σε κόλαση αιώνια. Η εικόνα αυτή τη δίκη που επαναλαμβάνεται στο Δανιήλ 7, Αποκάλυψη 20, ίσως και αλλού φαίνεται ανθρωπομορφική. Στην πραγματικότητα, κατά τους Αγίους του Χριστιανισμού, παραδείγματος χάρη Σοφρόνιος, Σαχάροφ, ο Χριστός κρίνει τον κόσμο, σημαίνει πως ο ίδιος που είναι η ενσάρκωση της τέλειας αγάπης αποτελεί το μέγα κριτήριο για τη σωτηρία μας, στο βαθμό που πλησιάσαμε τη δική του τέλεια αγάπη, ανοιχτήκαμε και προς τον Θεό γίναμε δεκτικοί της θείας χάριτος. Μεταμορφωθήκαμε σε φωτεινά ή αντίθετα σκοτεινά όντα. Δηλαδή γίναμε κατάλληλοι για να ζήσουμε την εμπειρία της θέας του Θεού ως φωτός ή πυρός. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος θα βιώσει σε διαφορετικό βαθμό τη χαρά του Θείου Φωτός ή την οδύνη του Θείου Πυρός, ανάλογα με την εχριστό μεταμόρφωση της ψυχής του. Ακόμη και αυτό, όπως είναι ένας όμως, είναι ένας συλλογισμός ανθρωπομορφικός. Η πραγματικότητα της τελικής κρίσης, της αιώνιας ημέρας της Βασιλείας του Θεού, του αιώνιου παραδείσου και της αιώνιας κόλασης, ξεφεύγει από την ανθρώπινη κατανόηση και ξεπερνά κάθε φαντασία. Κάθε φαντασία. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Κανέναν δεν καταδικάζει στην κόλαση. Η κόλαση είναι η καταδίκη που έδωσα ο ίδιος στον εαυτό μου. Και πρώτιστα είναι η κατάσταση που ζει ο διάβολος, στην οποία όμως προσκολάται ο άνθρωπος που αρνήθηκε την αγάπη. Ας σημειώσουμε πως στην παραμονή της τελικής κρίσης ο Χριστός δεν κρίνει τους ανθρώπους αν πίστεψαν ή αν τέλεσαν λατρευτικές πράξεις, ούτε καν αν αγάπησαν τον Θεό, αλλά μόνο αν αγάπησαν ή περιφρόνησαν τον συνάνθρωπο. Πολλοί χριστιανοί φυσικά δεν θα σωθούν λόγω της κακίας και του εγωισμού τους, ενώ θα σωθούν δια του Χριστού άνθρωποι από όλες τις θρησκείες, λόγω της ταπεινής αγάπης τους. Όμως οι μη χριστιανοί στις θρησκείες και τις αιρέσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, ικανά να τους στερήσουν τη σωτηρία τους. Βασικά εμπόδια. Ο άνθρωπος σώζεται με το να ενωθεί στο παγκόσμιο σώμα του Χριστού μέσω του βαπτίσματος και να ανοιχτεί με αγάπη προς Αυτόν. Πώς θα τα κάνει αυτά αν δεν τον πιστεύει ο Θεό, αλλά ανήκει σε διάφορες θρησκείες. Πώς θα τα κάνει αυτά αν δεν τον πιστεύει ο Θεό, αλλά ανήκει σε διάφορες θρησκείες. Πάρα πολλές φορές είναι φανερό και άλλες τόσες καλυμμένο ότι οι πιστοί των θρησκειών λατρεύουν πονηρά πνεύματα αντί για τον αληθινό Θεό, πράγμα που συσσωρεύει μέσα τους αρνητική ενέργεια, εμποδίζοντας τη λεπτή φωτεινή και ταπεινή θεία χάρη να μπει στην καρδιά τους και να τους σώσει. Κατά κανόνα οι θρησκείες παρεμηνεύουν ή και απορρίπτουν εντελώς τη διδασκαλία περί αγάπης, την αντικαθιστούν με την απάθεια, τη συμπάθεια κλπ. Ή και το μίσος προς τους εχθρούς. Προσέξτε αδελφοί μου,
ψώνοντας ένα ακόμη τείχος που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον πλησίον, αφού η ένωσή τους συντελείται δια της αγάπης. Γι' αυτό και οι χριστιανοί επιθυμούμε τον Ευαγγελισμό τους και την είσοδό τους στον χριστιανισμό, φυσικά με ειρηνικό τρόπο, όχι για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, όπως διακηρύσει ο Ισλαμικός Αλλάχ, διακήρυξη εγωιστική και ανάξια του Θεού κατ' εμάς, αλλά για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να μπορέσουν να ενωθούν με τον Θεό και να σωθούν. Η σωτηρία τους είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό, που τόσο τους αγαπά, και όχι η δόξα του ονόματός του. Η Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλαια, 21 και 22, δίνει μια εκπληκτική περιγραφή του αιώνιου παραδείσου στην ανέστερη ημέρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Μια λαμπερή πόλη, στολισμένη σαν νύχη, που κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη. Τα πτήση της έχουν 12 πολύτιμους λίθους, ένα για κάθε Απόστολο του Χριστού. Μέσα της ρέει ο ποταμός του φωτός και φυτρώνει το δέντρο της ζωής, που καρπίζει 12 φορές το χρόνο. Κανένα κακό δεν μπαίνει μέσα σε αυτήν, επομένως θα υπάρχει το κακό, αλλά αδυναμία και έξω από τον παράδεισο. Αλλά αδύναμο και έξω από τον παράδεισο. Και έξω είναι η κόλαση, όπως είδαμε στην παραβολή του Ασώτου. Η πόλη αυτή δεν έχει ίνδο, ούτε φεγγάρι. Γιατί ίνδος και φεγγάρι της είναι ο Θεός και ο Χριστός. Δεν έχει ναό, γιατί ναός της είναι ο Θεός και ο Χριστός. Επομένως, θα βρίσκεται μέσα στο Θεό, εκεί που υπάρχει η ενότητα των πάντων και η ανέκφραστη εκφροσύνη της θέας του προσώπου, του Θεανθρώπου Χριστού. Εύχομαι να συναντηθούμε όλοι μας εκεί. Αμήν. Τέλος και το Θεοδόξα του πρώτου μέρους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Και ας κλείσουμε με αυτό που αρχίσαμε. Εις το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δια των πρεσβειών της Θεοτόκου και όλων των Αγίων, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον Thank you.